Αποδεχτήκατε την πρόταση να είσαστε υποψήφια ευρωβουλευτής. Γιατί? Γιατί βλέπω ότι τα προβλήματα στην Ελλάδα όλο βαταίνονται και σκέφτομαι ότι αν ο εργαζόμενος χάνει τα δικαιώματα και η επίπεδο της ζωής της χώρας πέφτει, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδημιουργήσουμε τα δικαιώματά του, να ζει πιο αξιοπρεπής ο απλός εργαζόμενος, για να είναι καλύτερα και οι άλλοι από πάνω. Εσείς νιώσατε με το χειρότερο τρόπο την θηριωδία εκείνων οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν αυτό που λέμε τον, όχι μόνο τον εργασιακό μεσαίωνα, να επιβάλλουν την πειθό στον εργαζόμενο με το χειρότερο τρόπο. Δεν θα σας βάλω στη διαδικασία να σας ξαναγυρίσω στις στιγμές εκείνες, αλλά σε μια άλλη διαδικασία. Ξέρετε, οι γυναίκες αναθάρισαν λιγάκι και είδατε τι είπε και η κυρία Γιαννόπαπα, που κινείται σε ένα άλλο χώρο. Σας χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα. Εσείς παραλίγο να χάσετε τη ζωή σας. Έχετε μείνει μισός άνθρωπος. Γιατί με δυσκολία μιλάτε, με δυσκολία μπορείτε να φάτε. Σας έχουν αφήσει στίγματα αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή σας. Και όμως δεν το βάζετε κάτω. Η ζωή προχωράει. Εγώ γίνομαι όλο και καλύτερα. Σκέφτομαι τη ζωή που είναι μπροστά μας, πώς θα είναι και τι μπορώ να κάνω και εγώ ακόμα. Και δεν μπορώ να περιμένω κάποιος άλλος να προσπαθεί να φτιάξει τη δικιά μου ζωή και τη ζωή του παιδιού μου. Νομίζω εγώ πρέπει να συμμετέχω μέσα σε αυτά. Έτσι είναι. Δεν μπορώ να είμαι απούσα σε όλα αυτά. Έτσι. Γιατί αυτά που βιώνω εγώ, ο τρόπος που σκέφτομαι εγώ, κατουρίκει τις δικές μου ανάγκες. Έτσι. Μόνο εγώ ξέρω από τι έχω ανάγκη και πώς μπορώ να ζω καλύτερα. Πρέπει να πω πού είναι το πρόβλημα και τι χρειάζομαι. Έχετε δίκιο. Αυτό δεν είναι, το λέω μόνο εμένα, και όλους τους ανθρώπους που βρισκόνται στη δικιά μου κατάσταση. Κυρία Γιαννόπαπα, αφήσατε ένα ασφαλές περιβάλλον.